Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το υπάρχει θέμα ξεκινά μόλις τώρα, μαζί έως τις 11 παρά 5, όπως ξέρετε, και έχουμε αρκετά να κουβεντιάσουμε απόψε, έχουμε αρκετά να συζητήσουμε, έχουμε αρκετά να πούμε. Υπάρχει μια συζήτηση σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας για πλήστα όσα. Ένα από αυτά είναι το θέμα των υπαλλήλων. Και είχαμε μια συνεδρίαση σήμερα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου το όλο θέμα συζητήθηκε και υπάρχει ένα ψήφισμα κατά πλειοψηφία. Με 22 έναντι 17. Θα είπαμε στο δελτίο. Στις 10 θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Μουσακίδη, να μας ενημερώσει σχετικά. Ωραία. Τι θα πούμε, κυρία Κοντορά? Έχουμε το πρώτο Skype με τον Σταμάτη τον Μπελάη, γιατί κυριαρχεί στην επικαιρότητα αυτή η προσπάθεια, έτσι ώστε να στηριχθεί ο κλάδος τον οποίο εκπροσωπεί. Γιατί τα μαντάτα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Αναρωτιέμαι, μέτρα λοιπόν προστασίας του εισοδήματος. Ναι. Μιλάμε για θέμα επιβίωσης πλέον. Σύμφωνα. Προσπαθώ γιατί θα πρέπει να υπάρχει προσπάθεια και να μην υπάρχει αντίληψη. Προσπάθεια στις δημοκρατίες είναι περιττή. Διότι ναι, το σύστημα εξουσίας ή το σύστημα διαχείρισης των κοινωνικών υποθέσεων πρέπει να έχει αντίληψη του μεγέθους των αναγκαιοτήτων των υπηκόων του. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Εδώ έχουμε να κάνουμε ανθρώπους. Αν οι υπήκοοι δεν βγουν στους δρόμους και δεν βροντοφωνάξουν, τίποτα στη δημοκρατία δεν χαρίζεται. Μα δεν είναι δημοκρατία. Όλα κερδίζονται με μάχες και αγώνες. Εντάξει. Και λοιπόν, στο πεζοδρόμιο και μέσω των αρχών και των εκπροσώπων του κυρκυραϊκού λαού. Καλησπέρα στον κύριο Πελάη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι μέσω της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, γιατί δεν βλέπω την καθαρή εικόνα που είχαμε με άλλο μέσο. Καλησπέρα. Είναι με το κινητό. Καλησπέρα. Είδατε τελικά. Το έχουμε και... Τι να κάνουμε, μας λείπει το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο είναι το στούντιο, δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Εμείς χαρά μας αυτό... εδώ. Καλύτερα για να μην φωνάζεις το... και να μην τσακωνόμαστε. Για αυτό το υπόλοιπο μας λείπει, παλεύουμε όλοι. Ωραία, ελάτε. Πάμε λοιπόν τώρα. Μια μέρα ευχαρίστως. Τι μπορεί να χωρίζει την πλειοψηφία με την αντιπολίτευση σε ένα ψήφισμα για τα μέτρα προστασίας του εισοδήματος του κλάδου που εκπροσωπείτε? Είναι το υπόλοιπο και δεν το εννοούσα για το δικό σας στούντιο, το εννοούσα με βάση αυτά που είπε η κυρία Περιφερειάρχης, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές πολιτικές και αν κάτι μας λείπει να έρθουμε να το καλύψουμε το υπόλοιπο. Της απαντήσαμε ότι το υπόλοιπο πρέπει να προστεθεί στα 3,5 ευρώ την ημέρα και στα 9 ευρώ την ημέρα με τα οποία ζουν επί ένα χρόνο οι εργαζόμενοι στον επισύτισμο, τουρισμό και τα ξενοδοχεία. Το υπόλοιπο να το προσθέσει η ίδια, της είπαμε. Τώρα να σας πω την αλήθεια, σκέφτομαι ερχόμενος σπίτι μου και μετά για τη συνεδρίαση και τα λοιπά, καταλαβαίνετε μας πιάνει η πείνα, θα έλεγα ότι μου λείπει και το χαβιάρι από το φαγητό, επομένως το υπόλοιπο που θέλουν οι ξενοδοχοϊπάλοι και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι το χαβιάρι. Γιατί με αυτή τη σκέψη και έτσι δυστυχώς λειτουργήσε το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο πήγαμε και ζητήσαμε τι? Μία ευχή για τα ψίχουλα που διεκδικούμε και δεν εδόθηκε ούτε η ευχή για αυτά τα ψίχουλα. Και μάλιστα εφτιάχτηκε στο πόδι ένα ασύνταχτο κείμενο, αυτός που το έχει γράψει είναι αγράμματος, δεν βγάζει νόημα κανείς από αυτά τα οποία έχει βάλει μέσα ως αιτήματα τα οποία συμπαρίσταται υποτίθεται το Περιφερειακό Συμβούλιο, ίσα ίσα για να θολώσει τα νερά, να δημιουργήσει ψευτοεντυπώσεις ότι κάτι και το Περιφερειακό Συμβούλιο έκανε για τους εργαζόμενους, να κοροϊδέψει και να απορρίψει ουσιαστικά τι? Τα επίσημα αιτήματα του κλάδου που με χίλιους τόνους έχουμε πει και όποιος το έχει ελέγξει το έχει καταλάβει, ότι δεν είναι το πλαίσιο των αιτημάτων που έχουμε για να ζήσουμε αξιοπρεπώς με τις οικογένειές μας, αλλά είναι το πλαίσιο από τα ψίχουλα, το πλαίσιο διεκδίκησης για να καλύψουμε τις άμεσες βιωτικές ανάγκες. Διότι κανείς δεν μπορεί να ζήσει με 800 ευρώ ένα χρόνο. Βάλτε μια ανωτελεία σας παρακαλώ.
από τις προτάσεις που καταθέσατε ως συνδικάτο και από αυτές της λαϊκής εισπύρωσης αλλά και της ανάσα από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, δεν εντάχθηκε μέσα στο ψήφισμα της πλειοψηφίας που τελικά πέρασε μία, δύο, τρεις παράγραφοι τέλος πάντων? Δεν μπορώ να καταλάβω τι μας χωρίζει στα πάγια. Όχι τα επιπλέον που βάζει ο συνδικαλιστής Πελάης, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, υπερβολικά ή παραπανήσια και δεν μπορεί η πολιτεία να τα καλύψει. Να είναι μαξιμαλιστικά. Καταρχήν, τη λέξη μαξιμαλιστικά την είχε χρησιμοποιήσει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για να καταψηφίσει το καλοκαίρι ψήφισμα των ξενοδοχών υπαλλήλων. Βέβαια, αναγκάστηκε μετά από κάνα μήνα να αλλάξει το ψήφισμα και μην νομίζουν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι δεν θα υποχρεωθούν να το αλλάξουν. Θα ακολουθήσουν και αυτοί το δρόμο του Δήμου της Κέρκυρας. Μόνο να πω το εξής, ότι σύμφωνα με το Forbes, ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων της Ευρώπης αυξήθηκε την τελευταία χρονιά κατά 3-3 δολάρια, τη χρονιά της κρίσης και της πανδημίας, και από 511 οι Ευρωπαίοι δισεκατομμυριούχοι έγιναν 628. Αυτούς υπηρετεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για την ενίσχυση αυτών αρνείται να πάρουν επίδομα ανεργίας όσοι δεν πήραν. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα το οποίο το απέρριψαν. Αρνείται να πάρουμε έκτακτο επίδομα 600 ευρώ για να κάνουμε γιορτές το Πάσχα, όπου δεν είναι απλά για να κάνουμε γιορτές το Πάσχα, αλλά είναι και για να καλυφθούν τα κενά στους καλύτερους που είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και θα πάρουν την τελευταία δόση τώρα την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη από την παράταση, αλλά μέχρι τέλη Ιουλίου δεν θα βάζουν ούτε ευρώ στην καλύτερη περίπτωση στο σπίτι τους από τη δουλειά τους, άρα 2-2,5 μήνες θα μείνουν χωρίς ευρώ. Το ότι ζητάμε ένα έκτακτο επίδομα 600 ευρώ, αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο ούτε να το βλέπει. Δεν θέλει επίσης να βλέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο το δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο 1346 του 1983 και καλύπτεται και με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία υπεγράφει προσφάτως, με το οποίο υποχρεώνει τους εργοδότες να επαναπροσλάβουν τους εργαζόμενους το αργότερο στις 25 του Μάη, όλους μισθολογικά και ασφαλιστικά καλυπτόμενους με την κλαδική σύμβαση όπου υπάρχει. Δεν δέχεται λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο, για όσες επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν θα ανοίξουν, να γίνει ό,τι έγινε πέρσι, δηλαδή να βγουν οι εργαζόμενοι σε αναστολή. Γι' αυτό δεν τα περιλαμβάνει, έτσι, ναι, το ψήφισμα. Αν δεχόταν το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτά που θέτετε μόλις τώρα σε εμάς και συζητήσατε και εκεί, τι θα άλλαζε αν η κυβέρνηση δεν ήθελε να τα περάσει? Σου λέει, ακούστε, θα μπορούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο καταλυτικά να παρέμβει σε αυτή την κατεύθυνση? Το Περιφερειακό δημιουργείται το άγχος. Δηλαδή μια ηθική στήριξη και τίποτα παραπάνω. Ναι βρε Κυριακό, αλλά δημιουργείται το άγχος ενός κοινωνικού μετώπου. Κάθε τι έχει τη δική του αξία. Πηγαίνοντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γνωρίζαμε ότι δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις και να επιλύσει τα αιτήματά μας. Όμως ουσιαστικά θέλαμε να έχει ένα ίχνος λαϊκού θεσμού πάνω του και να στηρίξει μια κοινωνία όπου στενάζει, που δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, αλλά είναι και όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες που εισπράττουν από το εισόδημα των εργαζομένων στον τουρισμό. Πρόεδρε, λοιπόν, θέλαμε... Πρόεδρε, βάλτε μια ρωτελία. Αυτά τα 600 ευρώ έκτακτο επίδομα πρώτου Πάσχα θα μείνουν στην τσέπη αυτών των χιλιάδων ανθρώπων για τους οποίους μιλάει ο κύριος Πελάης? Όχι βέβαια. Θα μοιραστούν πού? Τι θα κάνουν? Αυτά τα 600 ευρώ είναι ένας κύκλος ο οποίος θα μοιραστεί στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή λέει ο κύριος Πρόεδρος ότι αυτό το αίτημα το οποίο εμείς λέμε υιοθετήστε το για να δημιουργήσουμε πολιτικό άγχος στην κυβέρνηση δεν αφορά τους ξενοδοχοϋπάλληλους. Αφορά το σύνολο της οικονομίας στην τοπική κοινωνία. Και δεν μπορεί να είσαι περιφερειακός σύμβουλος και να μην αντιλαμβάνεσαι την αναγκαιότητα της τοπικής είναι αγοράς. Είναι νομίζεις να ότι ψηφίζοντας κάτι επιπλέον θα κάνεις κακό στην κυβέρνησή σου? Αν είναι δυνατόν η αυτοδιοικητική να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Και στα Ιόνια νησιά
όπου η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων είναι εργαζόμενοι στον τουρισμό, γιατί υπάρχει μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Από αυτό το σύνολο των εργαζομένων, όπου είναι πάρα πολλοί, και από τους μικροεπαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους του τουρισμού, λειτουργούν οι τοπικές οικονομίες των τεσσάρων μεγάλων νησιών και των μικροτέρων. Μου κάνει εντύπωση στην πλειοψηφία ένα δεδομένο. Εγώ ξέρω ότι ο Δημήτρης Μπιάνκης, ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινάλ, έχει παρέμβει στη Βουλή, καταθέσει ερωτήσεις. Έχει επισημάνει τις αναγκαιότητες στήριξης των ανθρώπων της εργασίας και των ανθρώπων οι οποίοι σήμερα δεν μπαίνουν δεκάρα, ή των ανθρώπων που καλούνται, που είπε ο κύριος Πρόεδρος, να ζήσουν ένα χρόνο με 800 ευρώ. Και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινάλ και επικεφαλής μιας παράταξης, αντιπεριφερειάρχης συνεργαζόμενος με την κυρία Κράτσα, ψήφισε ένα ψήφισμα στο οποίο δεν περιλαμβάνεται αυτά τα οποία δεν περιλαμβάνονται, πιο σωστά, αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πελάης. Ναι, αυτό να μην το δει ο Πελάης, να το δει το Κινάλ. Ναι, ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Και εγώ οφείλω να επισημάνω την αντίφαση. Να το δει ο σοσιαλισμός ή η σοσιαλδημοκρατία αυτό στη χώρα. Διότι και τα κόμματα πλέον μπροστά στα συμφέροντα έχουν ξεπεραστεί προπολού. Τα κόμματα όταν κάποτε λειτουργούσαν ως συλλογικοί θεσμοί μπορούσαν να κρατάνε τέτοιου είδους καταστάσεις και να λειτουργούν, αν θέλετε, και με μία δημοκρατική, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούσε να είναι λειτουργία. Τώρα δυστυχώς τα κόμματα ως δεσμός φθήνουν εντελώς, λειτουργούν πλέον οι παράγοντες σε ατομικό επίπεδο, που μπορεί να βρίσκονται ή να μην βρίσκονται σε κάποιο κόμμα για να συσπηρωθούν συμφέροντα ή όχι, αλλά ουσιαστικά τα κριτήρια είναι αυτά. Έχουμε περάσει από την κομματική δημοκρατία στη δημοκρατία του ατομισμού, του ατομικού συμφέροντος, των ομάδων συμφερόντων, ναι, που συνασπίζονται. Μας πας μακριά, πας μακριά. Θέλουμε μια... Επειδή εσείς το θέσατε και δεν μπορούσα παρά να το αναφέρω, γιατί εγώ έχω περάσει το κοντρόλ, από κόμματα, αν παρεμβαίνει ο ήχος ή έχουμε πρόβλημα εμείς στα ακουστικά μας, γιατί σε ακούω λίγο μπάσο. Σταμάτη. Είναι η φωνή μου. Όπα. Τε μάτιασε. Τον μάτιασε κυριολεκτικά, ρε παιδάκι μου. Εγώ ήθελα να σε ακούω καλύτερα. Όχι να ξεχάσω από τους δέκτες. Είναι με κινητό τηλέφωνο και αν γίνει μια κλίση, μερικές φορές πέφτει η σύνδεση Skype. Πιστεύω ότι από στιγμή σε στιγμή θα τον έχουμε. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, επαναλαμβάνω την άποψή μου. Για τα μεγάλα της πολιτικής. Αυτό κάνει. Τι θα άλλαζε αν το ψήφισμα αυτό ήταν ομόφωνο? Έχει. Από τη στιγμή που δεν επηρεάζει τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Όχι, αλλά δημιουργεί όμως μια εικόνα στήριξης ενός κλάδου εργαζομένων που, αν μη τι άλλο, τραβάει το Γολγοθά. Είπε ο Γκίκας το εξής. Και όχι τώρα εν όψη του Πάσχα και της Ανάστασης. Από πέρυσι. Ο Κωστής Χατζηδάκης. Και τι θα γίνει? Εργασίας. Άκουσε με. Και εκεί τη στιγμή ο κύριος Χατζηδάκης θα βρεθεί ενώπιον αιτήματος του περιφερειακού οργάνου εκπροσώπησης της κοινωνίας. Δηλαδή, ο δημοκράτης, κεντροδεξιός, πώς το λένε, και ραφιναρισμένος υπουργός, τι θα πει, δεν έχουμε χρήματα? Θα το πει. Να το πει. Να πει, δεν έχουμε χρήματα. Και στο κάτω κάτω γραφής, εδώ μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Σε επίπεδο Ιωνίων Ίσων, πόσοι είναι οι ξενοδοχοί πάλι, τους οποίους ένα τέτοιο αίτημα, μια τέτοια κοινωνική, παύλα αυτοδιοικητική δυναμική, τους αφορά, κύριε Πελάη? Είναι καταρχήν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό συνολικά, και όχι μόνο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι περίπου σε όλα τα Ιόνια νησιά γύρω στις 20.000, αλλά οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό τουρισμό συνολικά είναι πάνω από 40.000 στα Ιόνια νησιά. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός που απασχολείται στην τουριστική οικονομία ως εργαζόμενοι. Και βεβαίως ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών που δυστυχώς, μην έχοντας συνδικαλιστικά όργανα να μπουν μπροστά και μην μπαίνοντας μπροστά σε αγώνες να διεκδικήσουν,
ούτε καν τα αιτήματά τους προβάλλονται. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Όπως συμβαίνει αυτό και στον κλάδο το δικό μας. Είναι πιο οργανωμένοι ξενοδοχο υπάλληλοι, πετύχανε να πάρουν 5 μήνες αναστολή εργασίας και 3 μήνες επίδομα ανεργίας συν 2 παράταση. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στον επισητισμό, τουρισμό κτλ. Που δεν ήταν καλά οργανωμένοι, τους άφησε η κυβέρνηση με 8 κατοστάρικα. Τους άφησε με 1.200 ευρώ. Έχουμε τελειώσει με τα επιδόματα ανεργίας, αυτά τα τρίμηνης διάρκειας. Τα πήραν όλοι τελικά? Ή ακόμα έχουν αναλάβει? Όχι, δεν τα πήραν όλοι. Έχουμε τους εργαζόμενους στα τουριστικά γραφεία και τους εργαζόμενους στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να έχουν το κριτήριο της εποχικότητας για να μπορέσουν να πάρουν. Έβγαλε η κυβέρνηση τώρα ένα δίμηνο επίδομα, υποτίθεται πως θα κάλυπτε αυτούς. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα. Και εδώ συμβαίνουν ευτράπελα. Συμβαίνει το εξής. Συμβαίνει με τα ίδια κριτήρια δύο διαφορετικοί άνθρωποι, ο ένας να παίρνει το επίδομα και ο άλλος να μην το παίρνει. Με ακριβώς τα ίδια κριτήρια. Τον ένα να το δέχεται το σύστημα και τον άλλο να μην το δέχεται. Και τα ίδια είχαμε και με τα 5.34 επί 2 μήνες, όπου ψηφίστηκε πριν κανένα μήνα περίπου. Και εκεί έχουμε και αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Μιλάμε για κανονική κοροϊδία και δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση αυτή παρά μόνο με αυτό που εμείς είχαμε προτείνει εξ αρχής. Ότι όλοι όσοι είχαν εργαστεί το 2019 ως εποχιακοί εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην τουριστική οικονομία ή το 2020 να επιδοτηθούν ως άνεργοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις άλλες. Μόνος όρος και προϋπόθεση να έχουν εργαστεί είτε το 19 είτε το 20. Αυτό θα έπρεπε να είναι, γιατί δεν μπορούν να μπαίνουν άλλοι όροι και προϋποθέσεις από την ανάγκη της κάλυψης των βιωτικών αναγκών. Μιλάμε για αυτές τις ανάγκες, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Ναι. Μάλιστα. Εγώ φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι της εξουσίας αυτό που έχει υποθεί πάρα πολλές φορές, κύριε Πελάη. Εγώ περισσότερο από αυτό φοβάμαι, μήπως εργασίας... πιστεύουν ότι αν σταθούν δίπλα στους εργαζόμενους ή στα λαϊκά αιτήματα, ενδεχομένως θα δείξουν κακό χαρακτήρα στην κυβέρνηση που γενικά ή ειδικά στηρίζουν. Έτσι είναι. Έτσι και με ενοχλεί αφάνταστα σε επίπεδο πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Τότε να χαίρονται τις αντιμνηστίες. Και έχω να κάνω αυτή τη διαχρονική διαπίστωση. Τότε να γιατί χαίρονται τις αντιμνηστίες. Και σε άλλες περιπτώσεις. Τότε να χαίρονται επαναστάτες υπήρχαν χωρίς αιτία. Ναι, αλλά μόλις έβλεπαν τους υπουργούς, έκαναν γαργάρες. Τα ζήσαμε και μάλλον θα τα ζούμε συνέχεια σε αυτή τη χώρα. Ελάτε, κύριε Πελάκη. Κύριε Μάνεση, έχετε δίκιο. Όσο δυσκολεύουν οι συνθήκες, ο καθένας θα κάνει την επιλογή του και θα δείχνει με ποιον είναι. Είναι με τους εργαζόμενους, με τον απλό λαό, ή είναι με τη βόλεψή του, το προσωπικό του συμφέρον και τη σχέση του με την ανώτερη εξουσία από αυτόν για να είναι κοντά εκεί και να εξυπηρετείται. Τι συμφέρον αυτή μπορεί να είναι... έχουν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Πελάη? Τι συμφέρον? Έχουν εκλεγεί. Ναι, εντάξει, δίκιο έχετε. Την ευθύνη την έχει ο λαός. Σύμφωνα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Την έχει ο λαός. Καλό βράδυ. Αυτός λοιπόν ο λαός, ο οποίος πρέπει να καταλάβει ότι την Παρασκευή 9.30 ώρα πρέπει να είναι οι νότιοι στη Βίλα Ρώσα, οι βόρειοι της Βόρειας Κέρδειας και της Κεντρικής στο λιμάνι, στο έκτο γυμνάσιο, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επιστημισμό στο Μαράζλιο, 9.30 ώρα στις μεγάλες κινητοποιήσεις της Πανελλαδικής της Παρασκευής. Έχετε κάποια πληροφόρηση πότε θα έρθει ο Υπουργός Εργασίας, γιατί φαντάζομαι θα του επιφυλάξετε και κάποια υποδοχή? Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε στο Συνδικάτο της Αθήνας ή τουλάχιστον υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου ότι δεν δέχεται πρωτοβάθμια σωματεία αλλά από ομοσπονδίες και πάνω. Ναι. Εμείς εδώ λέμε ότι θα τον συναντήσουμε, να επιλέξει τον τρόπο πώς θα τον συναντήσουμε. Πάντως με εμάς θα συναντηθεί ο κύριος Χατζηδάκης, θέλει δεν θέλει. Ας επιλέξει αυτός τον τρόπο. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά να μιλήσουμε και για την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και φυσικά να πάμε και στη μονάδα εμφραγμάτων. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις, είπαμε σήμερα,
οι δύο βουλευτές. Αυλονίτης και Μπιάνκης. Ο Γκίκας έβγαλε ή όχι. Η Νέα Δημοκρατία χθες, η ομάδα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το δελτίο τύπου των νοσοκομείων και η δική μας αυτοψία με τα νεότερα στοιχεία. Σε λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής «Υπάρχει θέμα» και πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Νίκο Μουζακίτη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Ναι, ναι. Ήταν και μια πολύ ωραία συνεδρίαση. Ήταν μια συνεδρίαση στην οποία τέθηκε το θέμα των αναγκών της βοήθειας του κράτους που πρέπει να εκδηλωθεί και να εκφραστεί προς τους ανθρώπους της εργασίας στον τουρισμό επί συντησμό. Σας έχουμε μεταδώσει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πήρε με ψήφους 22-17 μία απόφαση στην οποία περιλαμβάνει μία σειρά από αιτήματα, αλλά ισχυρίζεται το Σωματείο των Ξενοδοχοϊπαλλήλων ότι δεν περιλήφθησαν σε αυτό το ψήφισμα, γιατί πλειοψηφίας μιλάμε, μία σειρά από ουσιαστικές οικονομικές παραμέτρους. Παραδείγματος χάρη, το ένα επίδομα 600 ευρώ πρώτων εορτών των Χριστουγέννων, για να μπορέσει να κάνει αυτός ο κόσμος εργασίας που ελάχιστα έχει πάρει και εκείνος που δεν έχει πάρει τίποτε γιορτές, να κάνει Πάσχα με λίγα λόγια. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ζηνιάντη, καλησπέρα κύριε Μάνεση, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Πρόεδρε, τι οδήγησε σε διαφωνία τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν κατέληξαν σε ένα ομόφωνο ψήφισμα για να έχει ένα άλλο πολιτικό βάρος, να έχει μια άλλη ισχύ, προκειμένου αυτός ο κόσμος που είναι κυριολεκτικά στην πείνα και στην ψάθα να έχει μια ελπίδα να ακουστεί πιο δυνατή η φωνή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Γιατί? Οφείλω να σας πω ότι η συνεδρίαση ήταν έκτακτη, κατεπίγουσα την οποία ζήτησε μέρος της αντιπολίτευσης το 1/3 όπως προβλέπει ο κανονισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και συγκεκριμένα οι παρατάξεις Ανάσα, Λαϊκή Συσπήρωση, Αντικαπιταλιστική Αριστερά, Ανυπόταχτο Ιόνιο και ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο κ. Ποζίδης. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό μπήκε πρώτο, συζητήθηκε. Να πω για την ιστορία ότι ήταν συνδεμένα και με δική μου πρωτοβουλία όλα τα συνδικάτα της Κέρκυρας με τον κύριο Πελάη, το Σωματείο Εργαζομένων του Νομού Λευκάδας με τον κύριο Κοντοπριά, το Σωματείο Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Άγιος Μινάς με την Αντιπρόεδρο την κυρία Τζουμάνη Αλεξάνδρα και το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων και Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισητισμό του Νομού Ζακύνθου με τον κύριο Σαρακίνη Θεόδωρο. Ακούστηκαν όλες οι απόψεις, ακούστηκαν διαζώσεις στα προβλήματα των εργαζομένων και πάρθηκε, όπως είπατε κι εσείς, ένα ψήφισμα, απόφαση είναι, δεν είναι ψήφισμα, είναι μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα σταλεί με ευθύνη δική μου στο αρμόδιο Υπουργείο και σε όλους τους συναρμόδιους οι οποίοι θα πρέπει να δουν όλα αυτά τα θέματα, που κατά την άποψή μου, κύριε Ζηνιάτη, ουσιαστικά καλύπτει σε γενικές γραμμές όλα τα αιτήματα των εργαζομένων. Δεν εξειδικεύει η απόφαση αυτή τα συγκεκριμένα τα οποία ζητούσαν τα σωματεία, αυτή είναι η πραγματικότητα, διαφέρει, αλλά ουσιαστικά κατά την άποψή μου καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματά τους. Αν θέλετε να κρίνω εγώ σαν Περιφερειακό Σύμβουλο. Όχι, εντάξει, εσείς είστε πρόεδρος του Συμβουλίου, εκφράζετε όλο το σώμα και καλείστε να ενώνετε και να συνθέτετε απόψεις. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 22-17, όπως είπατε. Νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ πρόλαβα να το διαβάσω και σας λέω μόνο, κύριε Μουζακίτη, ότι είναι γενικόλογο. Δεν ξέρω αν καλύπτει πλήρως τα αιτήματα του κλάδου που εκπροσωπεί ο Πελάης και οι άλλοι συνδικαλιστές. Το είπε ο Γιάννης ο Πελάης, το είπε. Ή αν κινηθήκατε στο πλαίσιο του εφικτού. Δεν φαντάζομαι να έχετε αναστολές για να μην στεναχωρήσετε την κυβέρνηση με αυτή την απόφαση. Όχι, καμία αναστολή. Ως αυτοδιοίκηση είστε στον πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Εξάλλου εκλεγμένοι είμαστε. Εκπροσωπούμε το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού των Ιωνίων. Θεωρώ ότι οι αποφάσεις οι οποίες παίρνουμε έχουν όλη τη σοβαρότητα η οποία πρέπει να έχουν. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τρώμε τις σάρκες μας. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Μάνεση. Δεν είναι κανείς απέναντι από τον άλλον και σε αυτό τον πόλεμο, γιατί πρόκειται περί ενός πολέμου, έτσι πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Δεν ναι, αλλά σε αυτόν τον πόλεμο, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, τα σκάνδαλα διαδέχονται τον ένα τον άλλον. Σας παρακαλώ πολύ.
Ο Λαουτζίκος είναι με το Λαουτζίκο και η προνομιούχη της εξουσίας, προνομιούχη της εξουσίας. Μη με σκανδάλιζε τώρα, δεν θέλω να σας βάλω. Για να μην σας στεναχωρούμε κι εμείς. Εκτελεστικά. Τι εννοώ, τα ευκόλω εννοούμε να παραλείπω. Θα τα συζητήσουμε μια άλλη φορά. Αν έχετε τη διάθεση να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά. Την ώρα τη φτώχεια και τη συντριβή. Την άποψή μου για το θέμα. Είναι ένα σοβαρό θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχω και εγώ κρίση ως πρόεδρος. Ζω μέσα στην κοινωνία και το δικό μου το επάγγελμα έχει πληγεί και σας πληροφορώ και πάρα πολύ. Έτσι, όχι γιατί δεν έχουμε δουλειά, γιατί δεν μπορούμε να εισπράξουμε χρήματα πλέον, έτσι, αλλά τραβάμε στις πλάτες μας και εμείς, οι μηχανικοί και οι τεχνικοί και ο τεχνικός κόσμος και οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, ένα μεγάλο βάρος της γραφειοκρατίας που απαιτείται να παρέχουμε στους πολίτες σήμερα. Και εμείς έχουμε προβλήματα, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα, ζω μέσα στην κοινωνία, είμαι μάχημος κύριε Ζηνιάτη και κύριε Μάρη. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν είμαι, δεν κατέβηκα από τον ουρανό. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να βάζουμε τον πύχη τόσο ψηλά, όσο να μην μπορούμε να τον περάσουμε. Θεωρώ ότι υπάρχουν... Με συγχωρείτε πολύ, τον πύχη πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Ναι, όταν μια κυβέρνηση ξεφτιλίζεται με το θέμα Φουρφιώτη, προσέξτε με. Σας παρακαλώ πολύ, επειδή ξέρω με ποιον μιλάω και ξέρετε ότι μιλάμε σοβαρά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία μέρα με τη μέρα, στιγμή με τη στιγμή, ξεφτιλίζεται με την υπόθεση Φουρφιώτη. Και εσείς ως αυτοδιοίκηση έχετε εκτεθεί με τις fast track προσλήψεις. Το καταλάβατε. Υπάρχει κόσμος που πεινάει, το ξέρετε. Σήμερα του λέει ο Γκίκας, πρέπει να είσαι ευχαριστημένος που σου δίνει 6 μήνες παράταση. Και εσείς, επειδή είσαστε παιδί της ελιάς, του αγροτικού κόσμου, ξέρετε ότι τα 30, πώς το λένε, τα 30 στρέμματα δεν είναι τίποτα, αλλά για να βρει χρήματα, να καθαρίσει τα χτήματά του, να κάνει τοπογραφικά, να κάνει ενστάσεις, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει. Όλα αυτά είναι μαζί, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ξεχωριστά. Μιλάμε για τους δασικούς χάρτες. Βέβαια, όλα μαζί δεν είναι. Όλα μαζί δεν είναι. Εγώ το ζω το θέμα αυτό. Το ζείτε. Μα... Σαν τεχνικός. Ναι, το ξέρω που το ζείτε. Εντάξει, το ζείτε, αλλά ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως πλειοψηφία έχω την εντύπωση ότι... Νομίζω ότι πήραμε την απόφαση. Αφήστε τώρα την απόφαση. Εδώ γίνεται χαμός σε όλη τη χώρα. Την απόφαση την πήρατε, αλλά έχετε έναν αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα άφωνο στο θέμα αυτό. Άφωνο και άφαντο, εγώ θα πω. Γιατί δεν τον βλέπουμε τον κύριο Κουρί στην Κέρκυρα. Σκεφτείτε αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα να μην είναι στην έδρα της περιφέρειας. Έχω ξεχάσει τα όσα ήξερα. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ας κάνει σωστά τη δουλειά του και ας είναι στην έδρα του. Στην έδρα του. Εδώ πρέπει να είναι. Θέλετε να πω ότι ο κύριος Κουρίς έτσι πραγματικά είναι μάχημος. Πού είναι μάχημος, πότε τον είδατε στην Κέρκυρα τελευταία φορά? Έρχεται συχνά, κύριε. Πότε συχνά, μια φορά το μήνα? Έρχεται συχνά. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Μουζακίτη, δεν χρειάζεται να υπερασπίζεστε εσείς την εκτελεστική εξουσία. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο θεματικός, πρέπει να είναι εδώ. Εδώ είναι η έδρα του. Εδώ έχει γραφεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ έχει γραφεί. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Όλοι τους. Και η κυρία Μοθωνέου και ο κύριος Καποδίστριας. Όταν θέλεις να είσαι αντιπεριφερειάρχης, οφείλεις να αναλάβεις. Να νοικιάσεις σπίτι, να είσαι στην τοπική κοινωνία μέσα, να αντιλαμβάνεσαι τις λεπτομέρειες. Εντάξει, ωραία. Όταν είσαι παραγωγικός και τη ζημιά, δεν μπορεί να είσαι από πουδήποτε. Τώρα μη μου δικαιολογείτε, εντάξει, αδάης λοιπόν, δεν είμαι. Λέω την άποψή μου. Τώρα την άποψή καλά, το να διαφωνούμε είναι... Και για τους ο νόμος τι λέει, κύριε Πρόεδρε, ο νόμος τι λέει? Πού είναι η έδρα του αντιπεριφερειάρχη του θεματικού? Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης μπορεί να είναι οπουδήποτε. Όχι οπουδήποτε, τι λέει ο νόμος. Υπηρεσίες της θεματικής του. Όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο νόμος. Δεν λέει ο νόμος ότι έχει. Ότι πρέπει να βρίσκεται στην έδρα της περιφέρειας. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου πρέπει να βρίσκεται στην έδρα. Μάλιστα. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης προφανώς πρέπει να βρίσκεται στην έδρα. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Γιατί υπηρεσίες. Και να εδρεύει στην κεφαλονιά. Ακούστε με λίγο. Υπηρεσίες της θεματικής. Δική σου αντιπεριφέρεια είναι σε όλες τις περιφερειακές. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα για να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ. Βέβαια, τη διάθεση να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Αυτό το ζήτημα με την μονομετοχική αναπτυξιακή, με τον οργανισμό που απέσυρε η κυρία Κράτσα, μπορείτε λίγο να μας το αποσαφηνίσετε?
το απέσυρε η κυρία Κράτσα, όχι γιατί δεν θέλει να γίνει, απλά δεν ήταν έτοιμη η εισήγηση να περάσει σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο και θα περάσει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, με τι θα ασχολείται αυτός ο αναπτυξιακός οργανισμός? Ο αναπτυξιακός οργανισμός είναι μια εταιρεία με ιδιωτικονομικά κριτήρια περίπου, έτσι, του δημοσίου, ειδικού σκοπού, που ουσιαστικά θα ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα και θα λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή προβλήματα τα οποία βαλτώνουν, γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε κάποια μέρα επί της ουσίας για τα θέματα... Ναι, μπορούμε για να μην, μιλήσουμε. Γιατί θα μην αδικήσουμε και το θέμα. Ζητήματα τα οποία βαλτώνουν, η επιχείρηση, η εταιρεία αυτή, η ειδικού σκοπού εταιρεία αυτή, μπορεί να τα λύσει πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία, είναι καλό βράδυ. Σαν μια αναπτυξιακού τύπου εταιρεία θα είναι? Σαν μια παλιά, πώς τη λέγαμε, την αναπτυξιακή. Αναπτυξιακού. Που έκλεισε. Αναπτυξιακού, είναι ειδικού σκοπού και σκοπό έχει. Μάλιστα. Να υλοποιεί πράγματα τα οποία... Ωραία. Να προσλάβετε και κόσμο με συμβάσει αορίστου χρόνου. Έτσι. Όπως το διαβαθμιδικό. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τον Αλέκο Αυλονίτη. Είναι μέσω Skype. Βεβαίως. Και περιμένει. Και εσύ βάζεις νέα ερωτήματα. Και όχι τίποτα άλλο. Το Skype... Δεν σταμάτησες να ρωτάς το Μουζακίτη και παρακολουθούσα σιωπηρός. Και μου λες εμένα ότι ξόδεψα περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, πάμε να τον καλησπέρισουμε. Αφού είμαστε στο ακουστικό, για να συντονίσουμε το δεύτερο Skype με τον Αυλονίτη. Πάμε να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε Αυλονίτη. Γεια σας. Καλησπέρα. Έχετε αστράψει και έχετε βροντίσει σήμερα. Για την περίφημη μονάδα εμφραγμάτων του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα στο προσκήνιο τα οποία θα ήθελα να συζητήσουμε. Αλλά πριν από αυτά, εγώ, Κυριάκο, δεν μπορώ να μην ρωτήσω τον Αλέκο Αυλονίτη ένα σχόλιο για αυτό το οποίο απολαμβάνω στο πολιτικό σκηνικό. Μένιος Φουρφιώτης. 14 άτομα, λέει ο συνάδελφός του, ο κύριος Ραγκούσης, στην ερώτησή του. Κάνα δύο θωρακισμένα. Ένα, όχι κανένα. Ένα. Μία-δύο μηχανές. Μην υπερβάλλουμε. Τώρα μηχανές δεν είναι. Τα βάουτσερ από το Υπουργείο Εργασίας. Τι άλλο είχε. Το μόνο που δεν είχε είναι. Και τον έλεγχο της κυβέρνησης. Μόνο υπουργό δεν τον είχαν κάνει. Τα μέσα φιλικά στο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν υιοθετήσει τον πονεμένο κύριο Γιάννη Βρούτση, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός. Προσπαθώ να τα καταλάβω όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια. Δεν τα καταλάβω. Επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γι' αυτό φόρεσα και γραβάτα απόψε. Πράγμα που συμβαίνει τώρα τελευταία σπάνια, γιατί λόγω κορονοϊού δεν είμαστε και πολύ στη Βουλή. Αλλά βλέπω σκούρου χρώματος. Γιατί πενθείτε επειδή αποκαλύφθηκε όλη αυτή η ιστορία γύρω από την Ελλάδα. Όχι, ήθελα να είμαι επίσημος απόψε. Α, εντάξει. Guest. Επίσημος και σοβαρός. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση πλέον έχει πάρει τη μορφή του τραγικού, με την έννοια δηλαδή ότι φαίνεται, βγαίνει προς τα έξω μια μπόχα του πολιτικού συστήματος, που όλοι την διαισθανόμαστε, αλλά πολύ δύσκολο να ανακαλυφθεί, και βγαίνει, ξέρετε, από μόνη της, με την έννοια δηλαδή ότι όταν βρίσκεται σε τέτοια βρώμικα κυκλώματα, κάπου θα ξεσπάσει καταιγίδα. Και αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν πέφτει μια κυβέρνηση με φουρφιώτιδες και συγκρούσεις μονοθεματικές μόνο για την υγεία. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που η αντιπολίτευση πρέπει να δουλέψει σε επαφή με την κοινωνία. Πιστέψτε με, αυτή την εκτίμηση έχω. Αν συνέβαινε αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Φουρφιώτη σε οποιοδήποτε άλλη δημοκρατία της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου, είμαι σίγουρος ότι θα οδηγούσε σε πολιτικές ανακατατάξεις, ακόμα και στην πτώση μιας κυβέρνησης. Ναι, έχετε αντιληφθεί, ένας δημοσιογράφος, ένας δημοσιογράφος ο οποίος ουσιαστικά ενεργεί κατ' εντολήν μέσα από μυστικά κανάλια και θεματοδοτήσεων και πληροφόρησης, ουσιαστικά προπαγανδίζει υπέρ της κυβέρνησης, και μάλιστα να έχει την δυνατότητα να μπαίνει με μπράβο σε ένα υπουργείο και να απειλεί τον υπουργό ότι μπορεί να τον παρετήσει, και μετά από 4 μέρες αυτός ο υπουργός να φεύγει από την κυβέρνηση. Δεν υιοθετώ την άποψη ότι ήταν αυτή η πίεση προς τον Πρωθυπουργό για να φύγει ο κύριος Βρούτσης, αλλά να λέγεται όμως
και να μην κινείται φίλο, να παίρνει 60.000 είναι ότι δεν κινήθηκε από την αρχή η υπόθεση να πάει στη δικαιοσύνη. Και χρειάστηκε να αποκαλυφθεί ότι πήγε με μπράβους να ζητήσει και τα ρέστα και τώρα η κυβέρνηση με διαρροές της λέει το θέμα Φουρτιώτη στη δικαιοσύνη. Ενώ έχει πάρει τα χρήματα και ενώ έχει απειλήσει με μπράβους τον πρώην Υπουργό Εργασίας. Τότε αυτό έπρεπε να τον πάνε αυτόφορο κατευθείαν. Η δήλωση της κυβέρνησης ότι η υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη είναι αυτό που λέμε στρίβιν δια του αραβόνος. Έχουμε υποβάλει 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μία ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να μας απαντήσει και στην κυβέρνηση συνολικά να μας απαντήσουν για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, για τη φρούρηση του αφενός, αφετέρου για την επιχορηγήσεις που έπαιρνε ελαίο κορονοϊού 60 και 80.000 ευρώ, όχι μόνο αυτός, αλλά και στενά πρόσωπα του φιλικού του περιβάλλοντος και κάπου 650 άλλοι περίπου, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχετε αντιληφθεί, ας ακούσουν οι τηλεθεατές μας οι κερκυραίοι, ότι έπαιρνε 60 με 80.000 ευρώ το μήνα επειδή δήλωσε ότι έπαιρνε μισθό 60.000 το μήνα και κατά συνέπεια μέσα από το, από το σύστημα δηλαδή, συνεργασία. Δήλωνε ότι τρία, έχει τέτοιο μισθό. Τρία διδακτορικά έπρεπε να είχε, ρε παιδάκι. Και ακόμη δεν έχουμε μάθει λοιπόν, αν τα χρήματα τα έχει επιστρέψει από τη στιγμή που κατάλαβα στο Υπουργείο Εργασίας ότι πρόκειται για απάτη ουσιαστικά κομπίνα. Πώς να το πω. Ζητάνε από τη δικαιοσύνη. Αντιλαμβάνεστε να λοιπόν να τι ακριβώς συμβαίνει. Απάτη. Να δούμε αν ήταν απάτη. Λέω το εξής. Έχουμε ένα γεγονός. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Αν εσύ είχες απώλεια μισθού 60.000 ευρώ το μήνα, θα καλείτο το κράτος να σε ενισχύσει με 60.000 ευρώ. Η νομοθεσία τι έλεγε. Τι έλεγε τότε η νομοθεσία φτιάχτηκε για τα Golden Boys. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ναι, τι έλεγε η νομοθεσία. Το άλλαξε όμως ο Βρούτσης. Αυτό λέω. Ότι το επιτρέπετε λίγο. Ναι, ναι. Δεν είχε, και προκάλεσε τη μήνυ του μένιου μας. Δεν είχε η νομοθεσία προβλέψει το ανώτατο πλαφόν που θα μπορούσε κάποιος να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα επιχορήγησης. Με αποτέλεσμα όποιος ήθελε έβαζε εικονικά πλασματικά μισθούς τέτοιου είδους και οι επιτίδιοι έξυπνοι χρησιμοποίησαν αυτό το παραθυράκι. Τι παραθυράκι, ήταν μπαλκονόπορτα τεραστίων διαστάσεων, μπουκαπόρτα, ναι. Και στη συνέχεια ο κύριος Βρούτσης με μια σχετική τροποποίηση προσδιορίσε το πλαφόν στα 6.500. Ακούστε να δείτε, αγαπητοί μου, τούτο εδώ είναι σκάνδαλο μεγατών. Υπάρχουν και τέτοιοι μισθοί. Ναι, και υπάρχουν και τέτοιοι μισθοί στα Golden Boys που λέει και ο Κυριάκος ο Μάνεσης. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Φυσικά, εάν ακουστούν αυτά από τα χείλη κάποιου ο οποίος είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ, θα θεωρηθεί ότι αυτό είναι συκοφαντία, ότι είναι fake news και εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είπε ο Νικήτας ο Γκλαμάνης εχθές. Πάμε να τρέξουμε λίγο την κουβέντα. Κάθε ένας που αντιλαμβάνεται την πολιτική ως μια σοβαρή λειτουργία και πράξη, ξέρει ότι τούτη εδώ η ιστορία πάσχει. Και σωστά είπατε ότι αν είχαμε να κάνουμε με μια αστική δυτική δημοκρατία, σήμερα θα μιλούσαμε για τους πρώην που διαχειρίστηκαν το όλο θέμα ως ενεργοί τότε. Αλλά η Ελλάδα απέχει πολύ. Πάμε στο θέμα της μονάδας εμφραγμάτων. Εκεί γιατί φωνάζετε. Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να εστιάζεται μόνο στα θέματα υγείας σε τοπικό επίπεδο? Το λέω αυτό γιατί μου προξενεί εντύπωση. Άλλο η κριτική και η σκληρή και άλλο η λογική. Μια μονάδα εφραγμάτων που ιδρύθηκε και λειτουργεί τώρα είναι κάτι σαν fake news. Είναι καθαρά επικοινωνιακή φούσκα. Ναι. Κύριε Μάνεση, απευθύνεστε σε μένα. Βεβαίως, εκφράζω ένα προβληματισμό. Δηλαδή, μέχρι πού θα πηγαίνει η αντιπαράθεση? Θεωρείτε ότι 20 μήνες που είμαι βουλευτής ασχολούμαι μόνο με το θέμα του νοσοκομείου? Όχι, αλλά βλέπω ότι το σηκώσατε πάρα πολύ ψηλά για μια μονάδα εφραγμάτων που από ό,τι μάθαμε. Καλό είναι που λειτουργεί. Κύριε Μάνεση, αν έχετε την καλοσύνη, επαναλαμβάνω την ερώτηση. Θεωρείτε ότι στους 20 μήνες που είμαι βουλευτής ασχολούμαι μόνο με το νοσοκομείο?
Όχι, αλλά έχετε εστιάσει και τον έλεγχο και την κριτική σας και καλώς ως ένα σημείο μέχρι εκεί. Αλλά απλώς πολίτης αναρωτιέται. Μία μονάδα εφραγμάτων λειτουργήσε. Κουτσά, λοιπόν, στραβά. Επειδή δεν να την ισοπεδώσουμε ή να την ενισχύσουμε και να διεκδικήσουμε κύριε κάτι Μάνεση, παραπάνω από αυτήν. Κύριε Μάνεση, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Δεν μου άρεσε η αποστροφή του λόγου σας. Εντάξει, τώρα είναι μια θεώρηση. Δεν σας φωτογραφίζει ως υπέτειο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τα θέματα στο νοσοκομείο, αλλά επειδή βγάλατε την ανακοίνωση. Όμως, σας ρωτάω, πέστε το να ξεκαθαρίσουμε την κουβέντα μεταξύ μας. Να προχωρήσουμε δεν την κουβέντα, εγώ θα έλεγα, γιατί περνάει ο χρόνος. Με συγχωρείτε, όταν μου βάλετε ως πρόλογο ότι ασχολούμαι μόνο με το νοσοκομείο, τότε μηδενίζεται μια πολιτική. Είπα ότι εστιάζεται πολύ η αντιπαράθεση στα θέματα υγείας και ειδικά στο νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτό εν πάση περιπτώσει, κύριε Μάνεση, αντιπαρέρχομαι αυτό το οποίο είπατε. Έτσι, διαφωνώ μαζί σας καθέτος και οριζοντίως. Πρέπει να υπερασπίσω και το έργο μου. Και έχω το δικαίωμα, όπως έχετε και το δικαίωμα, να με ρωτάτε εσείς ό,τι θέλετε. Ωραία. Λέω λοιπόν για τη μονάδα εμφραγμάτων. Ποιο κυρίως πολίτης. Θυμάστε και για τη μονάδα νεογνών που ήμουνα υπεραμείνθηκα αυτή τη προσπάθεια. Ποιο και κυρίως πολίτης, πόσο μάλλον ένας βουλευτής, θα αρνούνταν τη δημιουργία μιας μονάδας εμφραγμάτων στο νοσοκομείο μας, όταν λειτουργεί αυτό το νοσοκομείο μέσα σε ένα νησί με 110.000 κατοίκους, μόνιμους και με τόσες χιλιάδες τουριστών στη διάρκεια του θέρους. Εγώ εξέφρασα τη δυναμική διαφωνία μου σε σχέση με το εξής γεγονός, ότι θεωρώ ότι ο τρόπος ο πρόχειρος της ανακοίνωσης και της δημιουργίας, να το πω, ενός χώρου εκεί που θα λειτουργήσει ως μονάδα εμφραγμάτων, έγινε με πρόχειρο τρόπο και χάρη εντυπωσιασμού. Για να φτιάξουμε μία μονάδα εμφραγμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε το έμψυχο υλικό. Γιατί το υλικό, δηλαδή 4 κρεβάτια και ένα χώρισμα από την άλλη καρδιολογική κλινική δεν κάνει και η τοποθέτηση ενός μόνιτορ, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας μονάδας εφραγμάτων. Αυτός ο χώρος όμως δεν δημιουργήθηκε τώρα. Υπήρχε πάντοτε από την κατασκευή του νοσοκομείου. Αν έχετε την καλοσύνη, αφήστε με να τελειώσω τη φράση μου και μετά μου λέτε ό,τι θέλετε. Εθεώρησα λοιπόν σκόπιμο ότι τούτη την εποχή της πανδημικής κρίσης κτλ. Πρέπει τα βήματα που πρέπει να γίνονται στο νοσοκομείο να είναι τέτοια που να συμβαδίζουν στη γενικότερη λογική της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, πράγμα που έχει αποδειχθεί στην πράξη. Ότι εκεί πρέπει να κινείται μια δημοκρατική πολιτεία, σε αντίθεση με όσα ευαγγελίζει την κυβέρνηση περί ενισχύσεως του ιδιωτικού τομέα της υγείας, να υπάρχει το προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει τη μονάδα αυτήν. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι οι 4 καρδιολόγοι της καρδιολογικής κλινικής θα είναι οι ίδιοι που θα εξυπηρετήσουν το τη μονάδα. Το ρώτησα και εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που έκανα και μου απάντησαν ότι συμφώνησαν οι καρδιολόγοι για να λειτουργήσει η μονάδα εφραγμάτων. Οι καρδιολόγοι μπορεί το να συμφώνησαν να τους ρωτήσετε. Προς γνώσεις, ρωτάτε δεν σημαίνει... τώρα, ρωτάτε εμένα, ναι, και σας απαντώ. Προσπαθούν καιρό τώρα να προσλάβουν ένα καρδιολόγο. Από το 2018 έχει κινηθεί διαδικασία να προληφθεί ένας καρδιολόγος για να καλύψει τις ανάγκες της καρδιολογικής κλινικής. Έχει φύγει και ένας και είναι 4. Οι 4 αυτοί, οι οποίοι συμφωνούν κατ' εσάς, θεωρούν ότι έτσι μου είπα, αν τουλάχιστον ανοίξει δίπλα μια μονάδα εμφραγμάτων, θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Έχουν λυθεί τα ζητήματα του αιματολογικού, του αιμοδυναμικού, πιο καλύτερα, του αιμοδυναμικού τμήματος. Όχι, σε καμία ότι περίπτωση. Η αγιογραφική έχει λυθεί. Κύριε Αβλονίτη, τώρα. Αυτή την έννοια μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα για να βγάζουν τη φωτογραφία μας και να είμαστε όμορφοι και ωραίοι ότι κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Ακούστε. Και εσείς ακούστε, δεν έχει καμία σχέση η μονάδα εφραγμάτων. Μα δεν έχει καμία σχέση η μονάδα εφραγμάτων με το αιμοδυναμικό. Το αιμοδυναμικό έχουμε πολύ δρόμο για να λειτουργήσει στην Κέρκυρα. Ακούστε, και υπό όρους και προϋποθέσεις. Και μακάρι να λειτουργήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση. Αν το σερβίρουν επικοινωνιακά ως αιμοδυναμικό, προφανώς κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πέστε τα εσείς μετά όταν τελειώσω. Πέστε τα εσείς και τελειώνουμε. Καλά, εντάξει τώρα. Να φύγω εγώ και μιλάτε εσείς. Πέστε την άποψή σας, κύριε Μάνεση. Με ρωτάτε εμένα. Ναι. Μα όποιος λέει ότι αυτό είναι αιμοδυναμικό τμήμα, προφανώς δεν ξέρει τι είναι το τμήμα. Καλωσύνη. Αν θέλετε να μιλήσετε εσείς, μιλήστε εσείς. Εγώ δεν σας καταλαβαίνω τώρα. Κυριακό, μισό λεπτό. Εγώ δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά. Πρόσθεσα στην κουβέντα. Έλα, Κυριακό, μου την άποψή σας να τελειώνουμε. Εγώ σας λέω την άποψή μου. Σας είπα, αν η διοίκηση θεωρεί ότι αυτό είναι αιμοδυναμικό τμήμα, τότε κοροϊδεύει τον κόσμο. Λέω, αυτοί μιλάνε λοιπόν για μονάδα εφραγμάτων. Λέω λοιπόν εγώ ότι μία μονάδα εφραγμάτων πρέπει να έχει το απαραίτητο προσωπικό,
το οποίο δυστυχώς ποικιλοτρόπως και οι καρδιολόγοι που εσείς επικαλείστε και όλοι όσοι ασχολούνται με το νοσοκομείο λένε ότι λείπει. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και στην καρδιολογική κλινική. Η επέκταση της καρδιολογικής κλινικής με μία μονάδα εμφραγμάτων, με την έλλειψη όλων αυτών των προσώπων που σας είπα προηγούμενα, καθιστούν επικίνδυνο το εγχείρημα. Θα ήθελα με χέρια και με πόδια και με όλες μου τις δυνάμεις να πω ότι καλά κάνετε. Αλλά αν να το κάνετε όχι χάριν εντυπωσιασμού, όχι χάριν μιας φωτογραφίας που θα βγάλετε, αλλά χάριν της αποτελεσματικότητας του νοσοκομείου στην αντιμετώπιση εμφραγμάτων. Και εδώ είμαστε και σας ρωτάω, κύριε Μάνεση, θα με καλέσετε μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, να μου πείτε και να πει η διοίκηση πόσοι διακομίστηκαν εμφραγματίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εδώ είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Πόσοι νοσηλεύτηκαν. Πριν να σας είμαστε, αφήσουμε λοιπόν, μόνο και να το κουβεντιάσουμε. Πριν σας αφήσουμε εγώ απλώς προσπαθώ, κύριε Μάνεση, να εκφράσω τις αιτιάσεις μου, τον προβληματισμό μου, γιατί θέλω όταν θα φτιαχτεί αυτή η μονάδα εφραγμάτων να λειτουργεί όσο γίνεται καλύτερα, διότι αν δεν λειτουργεί καλύτερα μπορεί να έχουμε και κινδύνους που θα εγκυμονούν στον οποιοδήποτε εφραγματία και κυρίως πολύ πιεστικό χρόνο που μας απομένει. Να σκάνουν ό,τι μπορούν. Βάλτε μια ανωτερία, σας παρακαλώ. Μην σας χάσουμε από το Skype και πέσουμε διαφημίσεις. Θέλω ένα σχόλιο για αυτή την επικοινωνιακή παράσταση κάθε εβδομάδα και παράδοση λίγων κατοικιών με φιέστες Facebook και ακολουθίες. Όχι λίγων, 40. Στον οικισμό, στον 40. Άγιο Ιωάννη. 40. Ακούστε, είπα μπροστά και το πρωί. Έχει να επιδείξει ότι όταν έργο αποτελεσματικό η νέα κυβέρνηση στην παράδοση των κατοικιών. Έχω την εντύπωση όμως με τον τρόπο που το επικοινωνεί, μάλλον υποτιμά και την νοημοσύνη ημών των Κερκυραίων και των δικαιούχων και πολύ περισσότερο ενοχλεί την κοινή γνώμη. Είπα το πρωί σε ένα ραδιόφωνο που με ρωτήσανε σχετικά ότι είναι η κυβέρνηση αυτή βοήθησε στην ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εγώ είχα πάει στον κύριο Πρωτοστάλτη, αλλά δεν βγήκα στα κεραμίδια για να φωνάζω. Έχει πάει πολλές φορές ο κύριος Γκίκας και καλά κάνει. Ας κάνουν μια τελετή παράδοσης, να χαρούν και αυτοί, να πάρουν τις δάφνες και τις δόξες τους και είναι μια χαρά να τελειώσει εκεί. Κάθε ομάδα σπιτιών, διαμερισμάτων, 15-20, που μέχρι να ολοκληρωθούν θα γίνουν πολλές τέτοιες παραδόσεις. Αν κάθε μέρα χορεύουν, αυτό δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό μας σύστημα. Αυτό που κάνουν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο, από τη σύμβαση, από το όλο πλαίσιο. Είναι μια αυτονόητη υποχρέωση που έχουν οι κυβερνήσεις και όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά. Είναι δυνατόν. Δεν με κάνει να γελάω. Με κάνει να λυπάμαι που φτάνουμε σε ένα σημείο ότι σε κάθε παράδοση είναι όλοι εκεί πέρα. Και δώστε και με τη γραβάτα μας και παραδώσαμε άλλες 20. Και μετά άλλες 20. Δεν είναι σωστό. Για επικοινωνιακούς λόγους μπορεί να έχουν κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν λέω. Αλλά δεν είναι σοβαρή η εικόνα για το πολιτικό μας σύστημα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν και μετά το φαγητό, να βλέπουμε παραδόσεις κάποιου αριθμού διαμερισμάτων. Ας τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή. Ας κάνουν μια τελετή σοβαρότατη με την ολοκλήρωση όλων των διαμερισμάτων. Να γίνει μια τελετή εκεί πέρα. Να πάω και εγώ και να πω μπράβο στον κύριο Γκίκα, να πω μπράβο στον κύριο Πρωθυπουργό. Να πω μπράβο στον παπά που θα κάνει την δοξολογία. Αλλά αυτό που γίνεται δεν μου αρέσει. Όχι επειδή δεν είμαι εγώ αυτός που τα παραδίδει, απλώς δεν δίνει σωστή εικόνα. Καλά, η είδηση που βγάλατε είναι ότι θα πείτε μπράβο και στον παπά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι αλήθεια πάντως αυτό. Είναι αλήθεια. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μικρό πεδίο αντίληψης του πώς ασκείται η πολιτική και τι διεκδικείται για την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Και εγώ συμφωνώ. Πιστέψτε με ειλικρινά. Δεν το λέω. Εμείς που από το βήμα της εκπομπής έχουμε δεχθεί ότι αυτή η κυβέρνηση έτρεξε πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες την υπόθεση παράδοσης των εργατικών κατοικιών. Τώρα βλέπουμε ότι με την αγωνία της να επικοινωνήσει, να προβάλλει το έργο της, μάλλον δημιουργεί στην πορεία όμως δημιουργεί μια αλγινή εικόνα για τη εσωτερική ανάλωση. Οι άνθρωποι αυτοί από 5 διαφορετικές κυβερνήσεις έχουν ταλαιπωρηθεί. Και η Νέα Δημοκρατία έχει διαχειριστεί την υπόθεση οικισμού και τα έχει κάνει θάλασσα. Ορίμασε η όλη κατάσταση. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να τον ακούσουμε. Λέω, βοηθήσανε και διάφορες κυβερνήσεις,
έκαναν πολλές θετικές κινήσεις και η προηγούμενη διοίκηση και οι προηγούμενοι βουλευτές εδώ. Ναι, αναμφίβολα. Με τη μόνη διαφορά ότι στο χέρι τους δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Ολοκληρώθηκε το έργο, βοηθούσης και της τύχης. Επιτρέψτε μου να στα πω χέρια του κυρίου Γκίγια, ότι ο διοικητής του ΑΕΠ, αλλά όμως το πήρε ένα, πάνω έργο, του. Ένα έργο για να ολοκληρωθεί επί τόσα χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βοηθήσει σε αυτό, μερικοί άνθρωποι ίσως εμπόδισαν στην γρήγορη εξέλιξη των εργασιών, θα αποδώσει στον καθέναν η ιστορία αυτά που το αναλογούν. Το θέμα όμως, αυτό είναι που με διαολίζει, μην κερδίζεις εσύ την προσπάθεια πολλών ανθρώπων επειδή στα χέρια σου και με τη βοήθειά σου το ποσοστό που βοήθησες στην ολοκλήρωση των εργασιών δεν παρέλαβε τούτη η κυβέρνηση μόνο το οικόπεδο και έφτιαξε τα σπίτια. Τα σπίτια έχουν φτιαχτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουν βοηθήσει και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Το να πηγαίνεις πρωί, μεσημέρι και βράδυ, εάν πέφτουν τα μετά, είναι έκδηλο το ενδιαφέρον. Πάντως, λοιπόν, αλλά ΣΥΡΙΖΑ, η εικόνα. Να ολοκληρώσουμε. Να συγχωρέσουν όλοι, ΣΥΡΙΖΑ, δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Να πείτε στην κυρία Αχτσιόγλου όμως, η οποία είναι καλή πηγή και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ως προσωπικότητα, ότι εκείνο το πρόσωπο το οποίο, και στον κύριο Καντρούκαλο, εκείνο το πρόσωπο το οποίο είχε την τοπική κοινωνία σκανδαλίσει ήταν η κυρία Καραμεσίνη. Διότι σήμερα εν δικαίω λένε ότι εμείς το τρέξαμε και το δίνουμε και γίνεται αυτό το θειασικό παιχνίδι που περιγράψατε. Και ο διοικητής του ΑΕΔ φαίνεται ότι το πήρε και πάνω του το θέμα. Δώσει υποσχέσεις, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα, κύριε Ζηνιάτη. Λέω η κυρία Καραμεσίνη. Δεν σας άκουσα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η προηγούμενη διοικήτρια του ΑΕΔ. Να το τελειώσω, κύριε Ακόμη. Η κυρία Καραμεσίνη, ναι, είχε έρθει στην Κέρκυρα, είχε κάνει επισκέψεις, ήταν αγκαζέ με τη Φωτεινή τη Βάκη και είχε μοιράσει υποσχέσεις. Και είχε πει ότι εγώ κάθε τρεις μήνες θα έχω συσκέψεις για την εξέλιξη του έργου. Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Και έπρεπε να φτάσουμε σε εκρηκτικό σημείο με τους κατοίκους να κάνουν και καταλήψεις για να αρχίσει να κινείται κάτι, μάλιστα στην ίδια βάση. Κύριε Ζηνιάτη, βάζετε ένα θέμα πολύ μεγάλο. Δεν έχω πολλά χρόνο, να πω για το θέμα του καθυστερήσεω. Δεν έχετε χρόνο, θα σας παρακαλούσα κάποια στιγμή. Θα χαρώ, επειδή να αφήνουμε και στο στούντιο την εικόνα ότι για όλα έφταιγε η προηγούμενη κυρία Καραμεσίνη, όπως είπατε. Κοιτάξτε, σε μια χρονική διάρκεια 12-14 ετών είναι λίγο άδικο. Αλλά σε κάθε περίπτωση να μας δοθεί κάποια ευκαιρία να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στην Κέσσαρη. Ακούστε. Και γι' αυτό μην το ανοίξουμε τώρα το θέμα, γιατί θα πάμε στο 7. Παράδοσης. Που κάποιος διοικητής του ΑΕΔ είπε όχι αποχετευτικό εκεί, ναι, ψάχτε αλλού. Λοιπόν, να πάμε στο 7 τώρα, στο 8. Εσείς έχετε ελευθέρα στη μετακίνησή σας. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Ελάτε. Σας έχουμε στο στούντιο. Να τα πούμε και με άνεση χρόνου. Αλλά να μιλήσουμε για όλα, μέχρι και για οικογενειακές υποθέσεις. Θα μου υποσχεθείτε όμως να μην φωνάζουμε όλοι μαζί, γιατί εμπόδιος, εσείς φωνάζατε απόψε. Εμείς σιωπηροί είμαστε. Με ακούσατε να φωνάζω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Φύγαμε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα διαφορετικό θέμα που είναι ενδιαφέρον όμως. Η Κέρκυρα είναι ένα από τα μέρη που αποτελούν ορόσημο στην ναυτική ιστορία της Ελλάδος. Γιατί? Διότι δεν έχουμε απλά και μόνο την πληροφορία για την Τριγυρή, αλλά έχουμε και την αρχαία Ελλάδα, αλλά έχουμε και ένα σκάφος το οποίο φαίνεται ότι μπορούσε να ταξιδέψει χωρίς πιδάλιο. Και γι' αυτό το σήμα των Κερκυρών ήταν η απίδαλος ναύση. Ακολούθησαν οι χρόνοι. Η Κέρκυρα κάποτε ήταν γεμάτη καραβομπαραγκούς. Ναυτική δύναμη. Κάποτε είχε πολύ ωραία. Μέχρι σχεδιά. Και τα τέλη του Παγκοσμίου Πολέμου. Και μετά μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που γίνονται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η διατήρηση της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης. Μάλιστα σε διάφορες περιοχές Ευρώπης είναι πολυθρύλητη. Κάνουν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες οι οργανωμένες δυτικές κοινωνίες να την περιφρουρήσουν, να συνεχιστεί αυτή η τέχνη. Για να συνεχιστεί πρέπει να υπάρχει αγορά σκαφών ή παραγγελία κατασκευής νέων σκαφών. Και ένα σκάφος ξύλινο έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Απαιτήσεις επισκευής, συντήρησης. Περισσότερο αλλά χρειάζεται να μειωθεί λίγο ΦΠΑ. Όταν έρχεται όμως. Γιατί το κόστος, ναι, για να συντηρήσεις ένα τέτοιο σκάφος. Εκεί είναι η ιστορία.
Είναι δηλαδή, δυσβάστακτο. Δεν μπορεί να προστίθεται. Εδώ σε λίγο δεν μπορείς να συντηρήσεις μια βάρκα μικρή που έχεις για να ψαρεύεις. Εκτός και αν είναι κανό. Και η αφορμή για το Skype και την τηλεφωνική συνέντευξη που θα κάνουμε ταυτόχρονα είναι μια επιστολή που έστειλε ο Γιώργος Ολίχνος, γνωστός οικονομολόγος από τους Παξούς, πρώην αντιδήμαρχος, προς τον Μητσοτάκη. Και για τις μικρές βάρκες και για τα παραδοσιακά ΚΑΗ και τα ξύλινα τα σκαριά, ναι, τουριστικά και μη, μέχρι 12 ετών, όπου εκεί μια μείωση, μια κατάργηση του ΦΠΑ θα ήταν έτσι μια καλή προσπάθεια ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην αιμορραγούν οικονομικά και να μπορέσουν να τα συντηρήσουν. Μέσω ταχυδρομείου την έστειλε. Θα μας πει ο ίδιος τώρα. Καλησπέρα, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Στο Skype Γιώργος Λίχνος και στην τηλεφωνική γραμμή Γιάννης Βελιανίτης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο καπετάνιος του Αγίου Σεβαστιανού. Καταλαβαίνεις, όταν μιλάμε για Άγιο Σεβαστιανό, όλοι καθόμαστε προσοχή όταν τον βλέπουμε στους Παξούς. Εγώ κάθομαι προσοχή μόνο στον καπετάνιο του καπετάν Νικόλα. Γεια σας. Καλησπέρα, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Λίχνη, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας που είστε εδώ. Και εμείς, γιατί έτσι νοητά ερχόμαστε κοντά σας. Ξέρετε πόσο σας αγαπάμε. Κύριε Λίχνο, με τι στείλατε την επιστολή στον Πρωθυπουργό? Έχει χιούμορ το αγόρι απόψε. Με email στον Υπουργό Οικονομικών και στον Πρωθυπουργό, οθούμενος από τους συμπατριώτες μου που υποφέρουν κάτω από το ζυγό των χαρατσιών στα ξύλινα σκάφη. Και γενικά στο ΦΠΑ, το υπέρογκο ΦΠΑ του 24% που επιβάλλεται σε σκάφη κάτω των 12 μέτρων και όχι άνω των 12 μέτρων που δεν επιβάλλεται. Να το δούμε πρακτικά και να μπούμε κατευθείαν. Πείτε μας για τις κατηγορίες των σκαφών για να πάμε στον Άγιο Σεβαστιανό που είναι ένα άλλο δείγμα γραφής. Αφορά τα παραδοσιακά ξύλινα σκαριά. Όταν μιλάμε για ΦΠΑ... Και οικογενειακό μας κοιμήλιο. Ναι. Όταν μιλάμε για ΦΠΑ, πού ακριβώς μιλάμε? Στις εργασίες. Κοιτάξτε, στην αγοροπολισία του σκάφους, όπως και στην κατασκευή, το ΦΠΑ στα σκάφη μέχρι τα 12 μέτρα είναι 24%. Ένα υπέρογκο ΦΠΑ... Και μέχρι για... 5 μέτρα, 4,80, αφορολόγητο, χωρίς τεκμήρια. Ακριβώς, ζητάμε να μην υπάρξει ΦΠΑ για αυτά τα σκάφη και για νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων, ζώντας αυτές τις ξέρες, να απαλύνουμε τη ζωή των νησιωτών. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε μία βάρκα οπωσδήποτε για τις καθημερινές μας ανάγκες. Η ψάρεμα είναι αυτό, η επικοινωνία μεταξύ νησιών. Πριν ακόμα αγοράσουμε κάποιο όχημα, κάποιο αυτοκίνητο. Ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι και θέμα η συνέχεια μιας παράδοσης, είναι και θέμα πολλών μικρών επαγγελμάτων που σχετίζονται γύρω από την ναυπήγηση και συντήρηση των ξύλινων σκαφών, για να συνεχίσει να υπάρχει αυτό που λέμε ναυτική παράδοση, το ξύλινο σκάφος. Δηλαδή, όταν θες να μιλήσεις για την αυτοσύνη των Ελλήνων, δεν βάζεις ένα τάγκερ, το βάζεις και το τάγκερ, αλλά ένα καΐκι, και μάλιστα ένα Σπύρο, από τα ωραία. Εδώ δεν μπορείς να συντηρήσεις μια πλαστική βάρκα μικρή για να πας για ψάρεμα πλέον. Είναι δυσβάστακτο το κόστος. Εγώ την έκανα φουσκωτή, κύριε. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Συμφωνώ. Ένα καΐκι ξύλινο των 10 μέτρων μπορεί να έχει ένα κόστος συντήρησης στα 4.000 ευρώ. Κάτι που δεν μπορεί πλέον να το αντέξει ο Έλληνας πολίτης. Θα σας μιλήσει καλύτερα ο Γιάννης ο Βελιανίτης, ο οποίος είναι κάτοχος ενός τέτοιου σκάφους. Τι συντήρηση χρειάζεται και τι αγάπη πρέπει να δώσει, πόσες ώρες εργασίας για να συντηρήσει ένα τέτοιο κοιμήλιο που μάλιστα είναι και ιστορικό για τους Παξούς, άνοικε κάποτε στον παππού μου και μετέπειτα, και έτσι παρακινήθηκα και εγώ, έγραψα το άρθρο αυτό μετά από παρόντρεση και του Γιάννη του Βελιανίτη. Ο Άγιος Σεβαστιανός, πόσο χρόνο είναι το σκαρί αυτό? Καπετάν Γιάννη, για πες μας. Καλησπέρα σας, ακούω. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Έχω στην κατοχή μου ένα σκάφος, το οποίο είναι 70 χρονών. Ναυπηγήθηκε το 1953 στο Μαντούκι της Κέρκυρας. Τα ξύλα ναυπήγησης μεταφέρθηκαν από τους Οθωνούς και από τα Διαπόντια νησιά. Το σκάφος αυτό έπαιρνε τα ψάρια από τις ανεμότρατες, από τους Οθωνούς και τα Διαπόντια νησιά εκεί πέρα, και τα έφερε στην πόλη της Κέρκυρας. Έκτοτε πουλήθηκε στους Παξούς, δραστηριοποιήθηκε ως φορτηγό και επιβατηγό. Κουβαλούσε λοιπόν τον κόσμο, την εργατιά που ερχόταν από την Ήπειρο για να μάσουν τις ελιές στους Παξούς, μετέφερε τα λάδια,
τα ζώα για σφαγή και ήταν και το ασθενοφόρο του νησιού. Πόσο χρόνο? Να σημειωθεί, ήταν το πρώτο σκάφος που άνοιξε τον τουρισμό στο νησί το 1960. Πόσα μέτρα είναι το σκάφος? 10 μέτρα, 10,75. Ήταν το πρώτο που άνοιξε τον τουρισμό με το κλάμα Μεδιτερανέ. Μηχανοκίνητο εξ αρχής, Είναι μηχανοκίνητο, είχε μια παπαθανάση μηχανή, ναι. Μια ξελού, συγγνώμη, και τώρα έχει τη δεύτερη, την BMC, η οποία είναι από το 1966. Πώς ήρθε στα χέρια σου? Αυτό το έχει η οικογένεια του κυρίου Λίχνου, το έχει ο καπταμπάμπης, ο θείος του, και λίγο πριν ξεψυχήσει, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κοίταξε Γιάννη, έχω αυτό το σκάφος και πρέπει να πάρεις στα χέρια σου, γιατί εγώ θα φύγω για μεγάλο ταξίδι. Έτσι λοιπόν, δώσαμε έναν αγώνα και καταφέραμε στα τελευταία λεπτά της ζωής, ακριβώς όπως σας το λέω, και μου έδωσε ο Μπάμπης αυτό το σκάφος. Εγώ λοιπόν το πήγα στο ναυπηγείο στην Κέρκυρα, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος μου το επισκέβασε και ήταν και ο εργάτης όταν χτιζόταν αυτό το σκάφος. Βέβαια. Τον κύριο Μιχάλη τον Αυγερινό. Παράδοση κάτω. Το φτιάξαμε και το φέραμε στους Παχσούς και το έχουμε στους Παχσούς και κάνουμε κρουαζιέρες. Το σκάφος αυτό δεν είναι ανταγωνιστικό. Δεν μπορεί να κουβαλήσει να κάνει πολλά δρομολόγια. Κάνει ένα δρομολόγιο. Λοιπόν, φέτος που μας είχαν μειώσει το πρωτόκολλο, μας δώσανε 12 άτομα. 12 άτομα το σκάφος δεν βγαίνει. Συνάμα λοιπόν. Δουλέψαμε πολύ λίγες μέρες και κάναν μία τροποποίηση τους, η οποία είναι του 27 του 1975, το άρθρο 12, το αλλάξανε με το 46 του 46 του 19 και μας χώσαν ένα χαράτσι φόρο πλοίων 1000 ευρώ. Το έχουν βάλει από 5 κόρους και πάνω μέχρι τους 200, δηλαδή ένα καράβι το οποίο κουβαλεί 15 άτομα θα πληρώσει το ίδιο με ένα που κουβαλάει 150. Λοιπόν, αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Και να σημειωθεί δε ότι το σκάφος αυτό το έχω χαρακτηρίσει παραδοσιακό. Έχω κατεβάσει επιτροπή από το Υπουργείο Ναυτιλίας να το επιθεωρήσουν, να το δουν το σκάφος ότι είναι παραδοσιακό. Πήρα πιστοποίηση και αντί να γλιτώσω μπήκα σε χειρότερο, σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Ως και ο νεογνώμονας, ο Φίνιξ και ο κύριος Σαρβανιτάκης, και τον ευχαριστώ θερμά, κάνει επιθεωρήσεις στο σκάφος και δίνει τα πιστοποιητικά του δωρεάν. Σεβαστήκαν οι άνθρωποι την ηλικία του σκάφους και την ιστορία ο του. Ο Άγιος Σεβαστιανός είναι μοναδικός στο είδος του. Από άλλα είναι ξύλινα σκαριά. Είναι ένα καραβόσκαρο στην Ελλάδα. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Τα παραδοσιακά αυτού του τύπου είναι πολύ λίγα στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι το κράτος θα λειτουργήσει. Τι γίνεται με τα άλλα καΐκια, τα ημερόπλια στον τουρισμό, τα καλοκαίρια, έχουν και αυτά το ίδιο πρόβλημα? Και αυτά το ίδιο πρόβλημα. Και αυτά. Εγώ λέω όμως το εξής. Επειδή εδώ είναι ένα μικρό νησάκι, δεν υπάρχει καμία βάρκα. Πάνε οι βάρκες, καταστραφήκανε, τις βγάζουν έξω, διαλυθήκαν οι ξύλινες. Διαλυθήκαν όλες οι ξύλινες, δεν υπάρχει τίποτα. Λίγοι κρατάνε. Λίγοι. Βέβαια. Λίγοι. Μια βάρκα έχει πολλή δουλειά, έχει πολύ κόστος. Δεν έχετε κανένα μάστορα εκεί. Πλαστική, πρέπει να τα μεταφέρουμε και για να τα μεταφέρουμε αλλού. Θέλουν διαδικασία. Δυσβάσταχτο το κόστος, ναι. Το καταλαβαίνω. Θέλω να πω το εξής, να παρακαλέσω το εξής. Στα μικρά νησιά, τα σκάφη, τα ξύλινα πρέπει να εξαιρεθούν. Εμείς μόνο αυτά έχουμε τώρα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν δείτε τώρα στο λιμάνι, αν είναι 10 σκάφη, που ήταν 100. Εντάξει, καπιτάνιε, ευχαριστούμε. Έτσι, κάντε ό,τι μπορείτε και εσείς. Ευχαριστώ, κύριε Λίχνο. Περιμένουμε τις απαντήσεις που θα λάβετε από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό των Οικονομικών. Να δούμε. Δεν απελπίζομαι, το προσπαθούμε πάντα. Τα μικρά νησιά έχουν προβλήματα τα οποία θίγουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι και το λιμάνι της Λάκας που έχει ξεχαστεί με μελέτες έτοιμες και οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι με αυτό. Θα μπορούσε όλκε να προχωρήσει τις μελέτες, οι οποίες είναι έτοιμες, περιβαλλοντολογικές μελέτες έγιναν τώρα τελευταία, να βρουν χρηματοδοτήσεις. Είναι ξεχασμένα τα μικρά νησιά, είναι ξεχασμένα και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι ώστε να περάσουμε αυτά τα εμπόδια. Δεν τα γράψατε αυτά του Μητσοτάκη, του τα γράψατε? Δεν τα γράφατε και αυτά. Τώρα έχουμε ανοίξει την επικοινωνία. Επόμενη ευκαιρία. Επικοινωνία θα πείτε ότι έχετε ανοίξει όταν πάρετε απάντηση. Σωστά. Διότι η επιστολή έφυγε. Αλλά ξέρετε ότι πολλά γράμματα ξεκινάνε και δεν φτάνουν στον προορισμό τους. Εγώ ελπίζω η δική σας να φτάσει. Αλλά η αξιοπρέπεια ενός πολιτικού όταν λαμβάνει μια επιστολή είναι να απαντήσει, όχι την έλαβα και σας ευχαριστώ, επί της ουσίας επιστολής. Εδώ μιλάμε
για κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ψυχή της Ελλάδας. Η ψυχή της Ελλάδας, αυτό το πολύ ωραίο ως εικόνα που πουλάμε, είναι και το ξύλινο σκάφος. Τουλάχιστον, ναι, ναι. Ανεβείτε στην Βόρεια Αγγλία, στην περιοχή της Σκωτίας, στα νησιά της Σκωτίας, επιδοτούνται και επιχορηγούνται, Κυριάκο, οι κατασκευές. Ναι, μόνο που ο Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός στη Σκωτία. Είναι στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για την παράδοση μιας χώρας. Όχι, στο λέω εγώ ηρωνικά, διότι εδώ σου λέει δεν μπορεί να συντηρηθεί πλέον στους παξούς μικρή, ξύλινη, παραδοσιακή βάρκα ψαρέματος. Είναι κοστοβόρα, δηλαδή. Όχι επαγγελματική, είναι για τουρίστες ή με άδεια επαγγελματική αλίας. Είναι αυτό πώς. Είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Γεια σου, Καταγιάννη. Ραντεβού το καλοκαίρι. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Με το κανάλι προς Παξούς από την Κέρκυρα, με πόσα μποφόρτο περνάει ο Άγιος Σεβαστιανός? Κοίταξε, ο Άγιος Σεβαστιανός το περνάει. Εσένα θα σε έχουμε δεμένο στο άρμπουρο μόνο. Μη μας φύγεις στη θάλασσα. Σαν τον Οδυσσέα. Άγιος Σεβαστιανός δεν έχει ανακυπάει. Άντε, 70 χρόνια. Ωραία, ναι, λέω, με πόσα μπουφόρτο έχεις περάσει? Έκανα εξάρι, δεν κάναμε πειράματα. Κανένα εξάρι. Άγιος είναι αυτός, αλλά λοιπόν, δεν είναι. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και στους δύο. Για καταιγίδες, λοιπόν, ευχαριστούμε. Θυμάμαι να πηγαίνουμε με τους γονείς μου με το Καμέλια και να είναι επιβάτης στο Καμέλια και ο μακαριστός Πολύκαρπος Βαγενάς. Δεν θα ξεχάσω την εικόνα. Ο καπετάνιος θέλησε να περάσει το κανάλι. Ξέρεις, με εκεί είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Θυμάμαι τα κυβότια με τα αναψυκτικά μας. Λέγουν τώρα οι γονείς μου, θα το θυμούνται και αυτοί. Είμαι στη μέση, εγώ στέκομαι όρθιος, βάζω ανοιχτά τα πόδια μου. Μου άρεσε αυτό το πράγμα, αυτό το παιχνίδι. Έχουν δύο ιερείς σταθεί δίπλα στον Πολύκαρπο, ο οποίος γελούσε. Και τα κυβότια με τα αναψυκτικά να πηγαίνουν πότε στη μία άκρη του καραβιού, πότε στην άλλη άκρη του καραβιού. Και εγώ έχω να διηγηθώ όμορφες ιστορίες από τους Παξούς. Ειδικά όταν ήμουν μικρός που ήταν πλήρωμα στο Παξί, το άλλο μεγάλο πλοίο, που ήταν επιβατικό χηματαγωγό τότε. Και κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε γάι και διανυκτέρευση. Εγώ έμαθα μπάνιο στους Παξούς. Κοίταξε, εγώ γνώρισα τους Παξούς 13, 14, 15 ετών, να σκεφτείς. Λοιπόν. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι εσάς μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις γνώμες και τις απόψεις. Καλό βράδυ. Στην ιστοσελίδα του Start, στην οποία υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία. Και αύριο πάλι. Και ελπίζουμε να μην μας ξεφύγει τίποτα. Έτσι ακριβώς. Γεια σας. Καλά γεφύρι.